Πείτε με τρελό, πείτε με κουρτό, πείτε με χαζό, αλλά εμένα μου θυμίζει την κούπα του Μοντιάλ. Ο Μέση θα σηκώσει. Εγώ φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι ένα κράν. Θέλετε να έρθετε μέσα, να δούμε τι είστε, ποιος είστε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Μπαίνω στο δωμάτιο των αγοραστών και φρικάρω. Δεν βλέπω το Μαρίνιο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πώς ονομάζεστε? Θοδωρής ονομάζομαι. Από την Ηλιούπολη έρχομαι. Με τι ασχολείστε? Είμαι ηλεκτροσυγκοντής όλων των πιεστών. Είμαι συλλέκτης μηχανών, κάνω απαλαιώσεις. Και έφερα αντικείμενο που έχω σταματήσει στο σπόρ, τον Τσόπερ. Εγώ έχω προβλέψει ότι κάτω από αυτό κρύβεται ένα κράνος. Μουντιάλ, μουντιάλ. Μπορείτε να μας αποκαλύψετε λοιπόν τι κρύβεται από κάτω? Για κάντε. Το κράνος είσαι μέσα. Έπεσα μέσα. Αποκαλύπτω το αντικείμενο και αισθάνομαι ότι υπάρχει ένας ενθουσιασμός. Θα δούμε πώς θα πάει. Σαν πρώην τσοπεράς, πριν 20 χρόνια είχα πάρει το πρώτο μου τσόπερ. Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ταινία το Easy Rider, 1969, Jack Nicholson. Born to be Wild. Έτυχε σε μια δημοπρασία να καταφέρω να αγοράσω ρέπλικα, προφανώς, αυτό το κράνος. Μάλιστα. Το φόρεσα, το χάρηκα και επειδή σταμάτησα τα τσόπερ σαν κατηγορία μηχανών, αποφάσισα να το δώσω. Μάλιστα. Λυπάμαι που έχω την αλογουρία και δεν μπορώ να το δοκιμάσω. Και εγώ δεν το έβαλα για να μην τα χαλάσω κι εγώ. Πάντως είναι πολύ ωραία τα χρώματα. Αμερικάνικη σημαία. Αμερικάνικη σημαία, ναι. Born to be Wild. Δεν έχει δημιουργήσει κάποιος καλλιτέχνης πάνω σε αυτό το κράνος. Όχι. Γιατί είναι τάση τα τελευταία χρόνια καλλιτέχνες να φιλοτεχνούν κράνη για μοτοσυκλέτες. Πάρε το μαρκαδωράκι σου. Εγώ δεν είμαι. Άρχισες. Ναι. Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, λίγο γαζατζάκης, ζωγράφεις. Αν έχουμε κάποιον καλλιτέχνη να φιλοτεχνήσει πάνω και να υπογράψει, ευχαρίστως. Να, ο Φίβος. Η μόνη σχέση που έχω εγώ με τα κράνη είναι όταν κάθομαι στην πίσω θέση. Πάντως, Φίβος, σου πάει εξαιρετικά με το κουστούμι το σημερινό. Αυτό ήθελα να σου πω κι εγώ, λείπει η μηχανή. Βέβαια, εδώ λείπουν και οι δύο αγοραστές, Άντα και Μαρίνης, που αγοράζουν οτιδήποτε έχει ρόδες. Και ο Ρίτσαρντ. Και ο Ρίτσαρντ, μπράβο. Τρεις. Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα. Εγώ δεν έχω σχέση με μηχανές, έχω μια τεράστια φοβία με τις μηχανές. Άρα θα το παραδώσω στους ενδιαφερόμενους. Φαίνεται πολύ ωραίο. Μου θυμίζει ένα μαγιό που είχαμε την Αμερικάνικη σημαία. Καταπληκτικό. Λοιπόν, θέλω να δω την Έρμα. Μου επιτρέπεις να κάνω εικόνα με το μαγιό και αυτό από θα πάνω. Θα ήταν τέλεια αν το είχα. Σε παρακαλώ. Θα ήταν τέλειο. Όποιος και να το πάρει, θα το πάρει. Θα κάνουμε ένα τέτοιο... Ένα φωτό. Έχετε το ίδιο σχέδιο σε μαγιό. Είναι αμαρτία να μην το αγοράσετε, να το έχετε σε τάκι. Η τελευταία φορά που ανέβηκα σε μηχανή ήταν μόλις γνώρισα τον σύντροφό μου και κάηκε το πόδι μου και δεν ξανανέβηκα σε μηχανή. Φαντάσου τι βρυσίδι. Του έδωσα το κράνος και του είπα δεν θα ξανανέβω σε μηχανή. Μα καλά, όλοι φοβίζεσαι με τις μηχανές. Τι κάνεις, δεν θα το πάρει το κράνος τελικά? Έχω ένα γιο με αγωνιστική μηχανή, μοτόρα τη λέμε εμείς, και έχει πάρει και στα δύο του τα αγόρια. Είναι ότι πρέπει για δώρο για τα Χριστούγεννα, αλλά θα τσακωθούν μεταξύ τους οι τρεις. Θα δούμε όμως την πορεία τι θα κάνουμε. Θόδωρα. Ορίστε. Εγώ θα σου πω ότι δεν μπορώ να αποκαλύψω τον εαυτό μου μηχανόβιο, γιατί ήμουν βεσπάκιας. Στα 30 μου απέκτησα αυτοκίνητο και μετά από αυτό, παιδιά, δεν ξανανέβηκα σε μηχανή. Γιατί συνειδητοποίησα στην Αθήνα τι γίνεται στους δρόμους, ειδικά με τις μηχανές. Προσέξτε όλοι και φοράτε κράνη. Οπότε αυτό είναι και ένα κοινωνικό ωραίο μήνυμα που δίνουμε. Απογοητεύτηκα. Δεν θα του πάρει κανείς το κράνος. Αρχίζω εγώ προσφορές, ως βεσπάκιας. Θες να βάλεις το κράνος για τις προσφορές? Μη σου έρθει τίποτα περίεργο τώρα από αυτό που θα ακούσεις. Θα χαλάσει κοτσίδα. Κοίταξε, εγώ ξεκινάω με 50 ευρώ. Θα πάω κι εγώ στα 60 ευρώ. Βρε Ειρήνη, ήρθες, το πιάσες, πήγες να το φορέσεις και δίνεις 10 ευρώ παραπάνω μόνο. Λοιπόν, εγώ θα το κάνω δώρο σε έναν από τους τρεις φίλους μας, Άντα, Μαρίνη ή Ρίτσαρντ, που ασχολούνται με δίτροχα. Και τώρα εκεί θα έχει πλάκα, θα τους βάλω τις αντίστοιχες οδοντογλυφίδες και όποιος τραβήξει τον κλήρο θα το πάρει, αν το πάρω. Εκτός αν το χρησιμοποιούν όλοι εκ περιτροπής. Οπότε. Χάνεις ένα τέτοιο μηχανισμό, βέβαια. 75 ευρώ έξω από μένα και είμαι ζεστός, η αλήθεια είναι. Ωραία. Φίβο, και εγώ για το Μαρίνη το προόριζα, αλλά είναι ευκαιρία να το πάρεις εσύ και να το κάνεις δώρο. Συμφωνώ με το Φίβο και εγώ θα το κάνω δώρο στο Θάνο το Μαρίνη που του αρέσουν αυτά. Θα συνεχίσω κι εγώ στα 80 ευρώ και το βλέπω κι εγώ μόνο σαν διακοσμητικό. Ο γιατρός έχει επηρεαστεί από την καρέκλα του Μερτζή. Μου λέει ταλιράκι, ταλιράκι. Έτσι θα ανεβαίνουμε. Εμέναν είναι διδυμάκια τα αγόρια. Και ένας ο γιος, τρεις. Θα πρέπει να το πάρω για να το στολίσουν κάπου.
Εγώ θα πάω στα 90. Απορώ, με 10-10 πώς θα φτάσουμε το επιθυμητό ποσό. Εγώ δεν θα το κάνω δώρο στο Θάνο Μαρίνο. Το δηλώνω, sorry κιόλα. Το θάψε εδώ στο φαντασιόν. Σε κανένα δεν θα το κάνει δώρο. 95. Έτσι απλώς για την αλητεία του Πίτερ Φόντα. Δεν είναι δυνατόν. Όλοι έχουν πάθει δεμερτζή. Ταλιράκι, ταλιράκι. Δεν νομίζω ότι το χρειάζομαι αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν θα προχωρήσω σε κάποια καινούργια προσφορά. Και εγώ θα σταματήσω μάλλον εδώ και θα το αφήσω να το διεκδικήσουν αυτοί που τους πάει καλύτερα. Είμαστε στα 95 ευρώ. Και έχει την καλύτερη προσφορά, τη μεγαλύτερη, εγώ, ο κύριος Καράμπελας. Ό, του θαύματος. Για να τον απαλλάξω λοιπόν, 100 ευρώ από μένα. Αχ, 110 από μένα. 120. Δεν φύγω, ανέβα λίγο ακόμη. Άντε. 150 ευρώ και αρχίζω και κρυώνω. Ναι. Μιλάει κανείς άλλος? Όχι, εγώ θα έμενα μέχρι. Εσείς, κύριε Καράμπελα? Όχι. Μπορώ να ρωτήσω κάτι έτσι για να το κάνουμε λίγο πιο αντικειμενικό το παιχνίδι? Ναι. Πόσο το αγοράσατε? Α, δεν θα το εκμυστεί. Δεν μπορεί. Αυτό. Μάθατε αν έχει υπεραξία? Ένα τάκι είναι πάνω, η τιμή είναι χαμηλή. Ναι. Από τότε? Ναι. Άρα έχει τσιμπήσει και λίγο. Ακριβώς. Λοιπόν, θεωρώ ότι αφού ήσασταν ερωτευμένος με την όλη έτσι, αυτή η απήχηση της εικόνας που είχε η Chopper, το κράνος και το θέλατε πάρα πολύ, ότι μάλλον έχετε δώσει 300 ευρώ, αυτό εγώ πιστεύω. Και αν έχει τσιμπήσει, έχει πάει στα 350. Λοιπόν, εγώ θα ανέβω και θα πάω στα 200 ευρώ. Και είναι η τελευταία μου προσφορά. Τελευταία. Τελευταία. Ρισκάρω, α το πω έτσι. Ναι. Αλλά δεν ρισκάρω και πολύ. Ρισκάρω 200 ευρώ. Τα οποία θα πάνε σε έναν άνθρωπο ο οποίος εκτιμά και τα αδίτροχα και τα κράνη. Άρα, ή θα το εκτιμήσει ή θα μου πει, έλα ρε τι έκανε, σε μπλόφαρε. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι είσαι πολύ ευγενής και αυτό που λες ισχύει. 200 ευρώ θα έρθει κοντά μου. Έχουμε συμφωνία. Πόσο χρόνο έχω? 200. Μπράβο, Θόδωρα! Ναι, Φίβο. Στα 200 ευρώ έχουμε συμφωνία. Στο δίνω απλόχερα. Ρίχτα τώρα. Πόσο το πήρες? 50 ευρώ. Μπράβο. Καλώς. Μπλόφαρε, ωραία. Ο Θάνος, ο Δήμος, τι προσφορά σας έκανε? 60. Φίβο, εάν βρω το μαγιό, θα μου το δανείσεις να βγάλω φωτογραφία? Πάρ' το θα φέρω το μαγιό για φωτογραφία την επόμενη φορά. Πάρ' το από τώρα. Όχι, όχι, δεν θα το πάρω τώρα. Αξίζει η φωτογραφία, 200 ευρώ νομίζω. Έρμα, it's a date. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε, γεια σου. Ευχαριστούμε πολύ. Φύγε έτσι, Θοδωρή, φύγε έτσι. Με την Chopper. Θα ξαναέρθω στο Castle Trask, αλλά δώστε μου λίγο χρόνο από το επόμενο αντικείμενο. Θερμή παράκληση. Την επόμενη φορά να είναι ο Μαρίνης. Μου έχει μείνει αποθυμένο.